Την επανεξέταση της πεζοδρόμησης των οδών Θυσίας και Λωρδουβίρονος στο Μεσολόγγι ζητάμε ανακοίνωση του επικεφαλής του συνδυασμού «Το μέλλον είναι τώρα», Νίκος Μουρκούσης, ύστερα και από τη λήψη σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου. Ως γνωστό, εδώ και δύο μήνες περίπου, στις συγκεκριμένες οδούς έχουν τοποθετηθεί σταθερές μπάρες που εμποδίζουν την κίνηση των αυτοκινήτων, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις καταστηματαρχών και μόνιμων κατοίκων της περιοχής. Αρκετοί καταστηματάρχοι των δύο δρόμων, περισσότερο της οδού Θυσίας, όπου υπάρχουν διαφόρων ειδών μαγαζιά, διαμαρτύρονται ότι θα χάσουν την πελατεία τους. Και αυτό γιατί, δεδομένη της νοοτροπίας των Ελλήνων να παρκάρουν ακριβώς έξω από εκεί που θέλουν να ψωνίσουν, φοβούνται μήπως καταστεί πλήγμα για τις επιχειρήσεις τους σε περίοδο τρομακτικής κρίσης. Και βέβαια υπάρχουν κάποια λίγα μαγαζιά που πολλούν βαριά εμπορεύματα, τα οποία χρειάζονται αυτοκίνητο για τη μεταφορά τους. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα. Μάλιστα, σε συνεδρία στο Συμβουλίο της Δημοτικής Ενότητας Μεσολογγίου συμμετείχαν δεκάδες έμποροι και καταστηματάρχες, καθώς και η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Το Σώμα τελικά αποφάσισε να εισηγηθεί την πιστή εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και να μετατραπούν οι οδοί Θυσίας και Λόρδου Βίρονος σε ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς μπάρες και φραγμούς. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, Παναγιώτης Κατσούλης, μιλώντας στην τηλεόραση του Λεπάντο, τόνισε πως κάθε νέο έργο που γίνεται αντιμετωπίζεται με καχυποψία από την πλειονότητα των πολιτών, λόγω βέβαια άγνοιας. Θέλουμε να μετατρέψουμε τους δρόμους αυτούς σε έναν άξονα εμπορικό και τουριστικό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μετακίνηση των πεζών. Δυστυχώς, κάθε πεζοδρόμηση, και όχι μόνο στο Μεσολόγγιο, δημιουργεί τουλάχιστον στην πρώτη της φάση αντιδράσεις. Γιατί είναι κάτι καινούριο, γιατί είναι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί και γιατί, αν θέλετε, και στις σημερινές συνθήκες της κρίσης και της φτώχειας, ο καθένας φοβάται αυτό που δεν γνωρίζει και βολεύεται σε αυτό που έχει, ανεξάρτητα αν αυτό που έχει δεν επαρκεί. Η συγκεκριμένη προσπάθεια πεζοδρόμησης της Θυσίας και της Λόρδου Βίρονος είναι μια προσπάθεια η οποία έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός άξονα που ξεκινά από τον κήπο των Ιερών και καταλήγει στο ιστορικό κέντρο του Μεσολογγίου, ένας άξονας ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο που και στο επίπεδο της εμπορικής κίνησης και στο επίπεδο της επισκεψιμότητας να αποτελεί έναν χώρο αναφοράς και για τους πολίτες και τους πεζούς του Μεσολογγίου, αλλά και για τους τουρίστες. Ο ίδιος μίλησε για δύο διαφορετικούς δρόμους που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό σκεπτικό. Είμαστε σε διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Μέχρι το τέλος του χρόνου, σκοπός μας είναι να αναπλαστεί το συγκεκριμένο κομμάτι και να αποτελεί σημείο αναφοράς, δήλωσε ο κ. Κατσούλης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Θυσίας με τη Λόρδο Βίρονος. Η Θυσίας είναι ένας δρόμος που όντως, επειδή έχει αυτή τη στιγμή και άλλα καταστήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να επιβιώσουν εάν γίνει αποκλειστικός πεζόδρομος, είμαστε σε μία διαβούλευση και μία συζήτηση και με τους καταστηματάρχες και με τον Εμπορικό Σύλλογο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ως δρόμος ήπιας διέλευσης σε αυτή την πρώτη φάση. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να εφαρμοστεί στους δύο αυτούς οδούς είναι δοκιμαστικό, ενώ η Λόρδο Βίρονος, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ο κατεξοχήν εμπορικός δρόμος του Μεσολογγίου, το τονίζω, εμπορικός, και γι' αυτό σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να υπάρχει και μία ανάπλαση του, έτσι ώστε να αναδειχθεί, να έχει την επισκεψιμότητα την οποία πρέπει να έχει και να βοηθήσουμε και την εμπορική κίνηση της περιοχής. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει λύση στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, δήλωσε ο Δήμαρχος, μιλώντας για τις συναντήσεις που είχε με τον Εμπορικό Σύλλογο. Υπήρξαν οξύνσεις, οι οποίες πρημοδοτήθηκαν από ορισμένους, σημείωσε με νόημα ο Παναγιώτης Κατσούλης. Έχω τη γνώμη ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε καταλήξει σε μια ορισμένη συμφωνία και με τον εμπορικό κόσμο, παρόλες τις οξύνσεις που υπήρξαν και οι οποίες δυστυχώς πρημοδοτήθηκαν από ορισμένους, έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι ο ιστορικός πυρήνας του Μεσολογγίου, αυτός που ξεκινά από τον κήπο των Ιερών και καταλήγει στον Άγιο Σπυρίδωνα, όπου σύντομα θα έχουμε τη δημοπράτηση μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης που είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ, πρέπει και μπορεί να γίνει ένας χώρος προσβάσιμος από πολλούς, με ανθρώπινες συνθήκες λειτουργίας και κυκλοφορίας και με μεγάλη επισκεψιμότητα. Πιστεύω ότι θα έχουμε καταλήξει σε έναν κανονισμό λειτουργίας και θα ρυθμίσουμε όλα τα εκκρεμή θέματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έτσι ώστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.